Back in Γεια σας, τι κάνετε, σας είχα υποσχεθεί λίγες μέρες νωρίτερα στο προηγούμενο επεισόδιο του Prefer Wake Up μια ανάλυση, μια παρουσίαση, όπως θέλετε πείτε το για τον Dimoy ε, Hodge μια από τις πιο ενδιαφέρουσες κινήσεις όχι μόνο στο φετινό μεταγραφικό καλοκαίρι του Άρη, αλλά και γενικότερα θα έλεγα μία από τις πιο ενδιαφέρουσες των τελευταίων ετών, επικαστρίτη τουλάχιστον από το 21 και μετά που επέστρεψε ο έμπειρος τεχνικός στον Άρη, σίγουρα ο Χότζι είναι μία από τις κινήσεις που σηκώνουν την περισσότερη συζήτηση και μιλάμε για έναν παίκτη που και έρχεται από εκεί που έρχεται, θα τα πούμε στην πορεία, και το skill set φαίνεται να έχει για να μπορεί να παίξει στον Άρη και να διακριθεί και να αποτελέσει πόλο έλξη στη νέα ομάδα. Αλλά πριν τα πούμε όλα αυτά, μην ξεχάσετε, σε αυτό το βίντεο που παρακολουθείτε τώρα, που το ακούτε μάλλον, γιατί είναι ηχητικό, να κάνετε like, θέλουμε και το σχόλιο σας φυσικά, θέλουμε συζήτηση να δημιουργηθεί μέσα από τα σχόλια και φυσικά στο κανάλι του Aris Media Factory, στο YouTube, ένα subscribe, το οποίο είναι πολύτιμο και βοηθά την προσπάθεια, δείχνει τη στήριξή σας, και δίνει όθηση για ακόμη περισσότερα πράγματα. Από εκεί και πέρα φυσικά αν το ακούτε σε περιβάλλον Spotify είστε από αυτούς δηλαδή που προτιμάτε την όντιο μορφή και εκεί, αντίστοιχα, μια αξιολόγηση θα ήταν πάρα πολύ σημαντική και πολύτιμη για αυτό το podcast και όχι μόνο. Γενικότερα για το Aris Media Factory, που γίνεται αυτή η προσπάθεια που βλέπετε και σας αρέσει, γι' αυτό φαντάζομαι είστε εδώ. Οπότε πάμε σιγά-σιγά να μπούμε στο ψητό, στο σημερινό μα ζήτημα. Δημόη Χότζ, σα χρωστάω μια καλή, μια γερή δόση από τον νέο παίκτη που περιμένουμε ότι του χρόνου θα κουβαλήσει κατά πάσα πιθανότητα τον Άρη. Λοιπόν, ο Χότζ είναι μια περίπτωση αθλητή που εκείνο το πρωί πριν λίγες μέρες που έγινε γνωστό το όνομά του ότι βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Άρη εγώ προσωπικά είχα γνώση της περίπτωσης του παίκτη δηλαδή τον είχα στα υπόψη μου κυρίως θα σας εκπλήξω με αυτό ενδεχομένω, όχι επειδή έπαιζε στους Lakers αλλά επειδή είχα μια εικόνα την κολεγιακή του καριέρα έχω ξαναπεί άλλο ότι είμαι μεγάλος φαν και ε, παρακολουθώ αρκετά όσο μπορώ, τουλάχιστον το NCAA, το Εθνικό Πρωτάθλημα των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Χότζ είναι ένα παιδί που σήμερα που μιλάμε είναι 25 στα 26 για την ακρίβεια έχει late 2024 τα γενέθλιά του, τα έχει τον Δεκέμβριο οπότε 25 είναι ακόμη για μερικούς μήνες μέχρι να τα κλείσει τα 26 γεννημένο στην Τορτόλα την πρωτεύουσα των British Virgin Islands δηλαδή Βρετανικές Παρθένες Νήσους άρα και με βάση αυτό καταλαβαίνουμε ότι δεν μιλάμε για Αμερικανό αθλητή μιλάμε για Βρετανό αθλητή καθώς οι κάτοικοι, οι άνθρωποι που ζουν εκεί στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους είναι κανονικά Βρετανοί πολίτες, οπότε ο Χόντζ έζησε και μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον ε, μια μικρή, πολύ μικρή ε, περιοχή, 23.000 κατοίκων στην <σο> ε, ε, Τορτόλα. Ε, γενικά να πω ότι άσχετο, αλλά είναι ένα φάκτο ότι ολόκληρα τα British Virgin Islands έχουν 30.000 κατοίκους, ε, η Τορτολά είναι το πιο μεγάλο νησί ας πούμε και από εκεί ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα και στο μπάσκετ και γενικά το σχολείο του, η οικογένειά του, όλα εκεί είδανε μέχρι την εφηβεία του όπου πήγε στην Αμερική. Ωστόσο εδώ ξεκινάνε τα δύσκολα για την περίπτωση του Χότζ καθώς κάθεται ένα χρόνο και αποφασίζει να ανακόψει την πορεία του στο μπάσκετ και να γυρίσει πίσω λόγω homesick που λένε οι Αμερικανοί δεν μπορούσε, δεν μπόρεσε να συνηθίσει να προσαρμοστεί κλπ. Γύρισε πίσω στην οικογένειά του στο μέρος που γεννήθηκε εκεί που ήταν όλα πιο ασφαλή και σίγουρα για τον ίδιο ωστόσο αργότερα ξαναμπήκε φυσικά η περίπτωση της Αμερικής στη ζωή του δεν γίνεται άμα ένα παίκτη έχει την προοπτική να παίξει μπάσκετ επαγγελματικά μοιραία θα φτάσει στη ΣΥΠΑ ειδικά αν βρίσκεται εκεί τριγύρω σε, κάποια, σε κάποιο κράτος όπως είναι οι Βρετανικές Παρθενές Νήσους που δεν υπάρχουν πολλές προοπτικές για επαγγελματικά σπόρα ας πούμε, να παιχτεί με κάποιο τρόπο. Θυμίζω λίγο το story του Tim Duncan ο οποίος ήταν κολυμβητής στα νιάτα του πριν να ασχοληθεί με το μπάσκετ και υπήρχε ένα και μοναδικό ε, κολυμβητήριο στο νησί το οποίο κατεδαφίστηκε λέει και ο, έτσι λέει η παράδοση για τον Ντάγκαν και ύστερα ο Ντάγκαν, ο θρύλο των Σάντωνο Πέρσαφο, αναγκάστηκε να αλλάξει η στόχευση και να γίνει μια και καλή μπάσκετ Και αυτό ο τεράστιο μπάσκετ που έγινε. Οπότε το point μου είναι ότι κατάλαβε και ο Χοντ προφανώς ότι δεν μπορεί στι Βρετανικέ Παρθενέ Νήσου να υπάρχει κάτι πολύ μεγάλο όσον αφορά τον μπάσκετ. Ξαναπήγε στη ΣΥΠΑ από ένα μικρό κολέγιο αρχικά, State College, το 18 μέχρι το 20 εκεί. Όχι τίποτα το ιδιαίτερο, σαν πρόγραμμα. Δεν ήταν, εντάξει, υπάρχουν πολύ καλύτερα προγράμματα. Και πράγματι μεταπίδησε μετά την πρώτη του διετία εκεί σε ένα τέτοιο, σαφώ ανώτερο, Cleveland State, στην ομάδα των Vikings. Ένα πρόγραμμα που έχει βγάλει κάποιου παίκτε, όχι άπειρου, αλλά έχει μια παράδοση σχετική στα Γκάρντ. Από το 20 μέχρι το 22 ήταν εκεί ο Χόντς, ένα πανεπιστήμιο που πέρασε ας πούμε ο Νόρις Επίσης ένα παιδί που το έχουμε δει στην Ευρώπη να παίζει με τη Μακάμπι Τελαβίβ, αν θυμάμαι καλά, με την Μπουντούτσνοστ. Σίγουρα είχε παίξει και Ευρωλίγκα, υπήρξε και συμπέκτη και αυτός, όπως και ο Χόντς, του Λεμπρόν Τζέιμς, στην τρομερή ομάδα των Μαϊάμιχη, του Back to Back, το 12-13 με, με, την τριπλέτα Wade και Boss μαζί με τον LeBron. ήταν κάπου εκεί γυρόφερνε και ο Norris Cole. Bryn Forbes, ένας ακόμη πρόσφατος παίκτη από το Cleveland State που βρίσκεται στο NBA. Οπότε τσουκου τσουκου βλέπουμε τον Hodge από ένα μικρό κολέγιο να πηγαίνει σε ένα καλύτερο πρόγραμμα και από εκεί κάνει άλλο ένα βήμα σε ένα ακόμη πιο ταιριαστό στον, στο κολεγιόπαιδο ας πούμε, που θέλει να γίνει επαγγελματίας είναι ένα πρόγραμμα πούμε, που αναπτύσσει τα παιδιά το Μισούρι Μισούρι Τάγκερ η ομάδα μία σεζόν εκεί τελευταία του η senior season του 22-23 τρομερό πρόγραμμα τι να λέμε έχει βγάλει πάρα πολλούς παίκτες έχει τροφοδοτήσει διαχρονικά το NBA το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου το Μισούρι με παίκτες όπως ο Τζαμπάρι Μπράουν που είναι τώρα που έπαιξε μάλλον στο παρελθόν στους Lakers και στην Κίνα. Jordan Clarkson που είναι τώρα στους Utah Jazz και παλαιότερα και αυτό στους Lakers. Γενικά το Μισούρι έχει και αυτή την, ε, τη συνήθεια να στέλνει παιδιά στους Lakers συγκεκριμένα όπως συνέβη και με τον Hodge την ομάδα που έπαιξε πέρσι δηλαδή ο νέος πέτος του Άρη Melvin Booker στα 90 παίκτης που επίσης βγήκε από τον Μπισσούρι, όχι πολύ μεγάλο όνομα, αλλά ok, ακόμη ε, ένα import του κολεγίου του συγκεκριμένου στη Λίγκα, Larry Drew στα 80s Thomas Gardner στα late Zeros, Anthony Piller, Lakers, Wolves, s early Zero's. Ε, επίσης ένα άξιο σημείο το όνομα, μεγάλη σύνδεση του πανεπιστημίου του συγκεκριμένου με τον οργανισμό του LA, τελευταίο import στη Λίγκα είναι αυτό του Drew Smith, ένας παιδιού που... Είναι τα τελευταία χρόνια από το 2022 και μετά ουσιαστικά ήταν στο Μαϊάμι Heat, έφυγε πήγε Brooklyn ξανά τώρα στο Μαϊάμι ε, Προσέξτε όλοι αυτοί που σας λέω είναι guards που πήγαν από το Μισούρι στο NBA Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις ε, περιφερειακών παικτών που αναδείχθηκαν μέσα από το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο ένα πολύ κλασικό παράδειγμα είναι ο Μάρκο Ντένμον, που τον είδαμε στην Ελλάδα. Έχει κάνει καριέρα πολύ σοβαρή στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Έπαιξε στο περιστέρι πιο πρόσφατα, πολύ καλή σεζόν. Παλαιότερα, Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό. Σοβαρή καριέρα για τον Ντένμον. Δεν χρειάζεται δηλαδή, θέλω να πω, ε, να γίνει κάποιο NBA οπωσδήποτε, για να φανεί ότι το, το κολέγιο το συγκεκριμένο έχει μια έφεση, έχει μια παράδοση στο να παράγει ε, καλού περιφερειακού. Είναι μια βιομηχανία κατά κάποιο τρόπο καλών guards, δεν βγάζει decent παίκτε. δεν έχει βγάλει τον απόλυτο αστέρα, το απίστευτο όνομα, αλλά έχει μια συχνότητα στην παραγωγή παικτών. Οπότε αυτό το εμπιστευόμαστε πάρα πολύ για την περίπτωση του, χόντζ. ότι έχει πάρει στοιχεία από εκεί. Η χρονιά του η Senior ήταν πολύ σημαντικό ότι έγινε σε αυτό το περιβάλλον και μάλιστα ήταν και καλή χρονιά. Ήταν μια σεζόν για τον Hodge στο Μισούρι των 15 πόντων περίπου κατά μέσο όρο, 14,7 για την ακρίβεια, 3,9 rebound, 1,6 assist, 29 λεπτά κατά μέσο όρο βασικότατο, 40% στο τρίποντο, 35 αγώνε ε, και μέσα από ουσιαστικά την παρουσία του στο Μισούρι, νομίζω ότι ο okay, δεν είχε να κάνει τόσο με τον draft ή με το πρώτο του βήμα. Ήταν λίγο πολύ ξεκάθαρο ότι ό,τι μπορούσε να διεκδικήσει θα το έκανε μέσω του Summer League που γινόταν το περασμένο καλοκαίρι αλλά σίγουρα έβαλε βάση στο παιχνίδι του μέσα από την, ε, τις μέρες που βίωσε στο πανεπιστήμιο έγινε καλύτερος παίκτη και μπόρεσε να αποδείξει και ότι υπάρχει ένα ταλέντο υπάρχει, υπάρχουν skills στην περίπτωσή του αναμφίβολα υπάρχει ένας καλός, ένας ωραίος, ένας ελκυστικός συνδυασμός επιθετικού παίκτη που παράλληλα είναι και αμυντικά αυτό που πρέπει να είναι και έτσι, αφού ολοκληρώνει ο Χοντ αυτή την ε, πολυτάραχη, κατά κάποιο τρόπο, ε, κολυγιακή του παρουσία, από την έννοια πολυτάραχη, όχι ότι έκανε και, και τέτοια το παιδί, σε καμία των περιπτώσεων δεν είναι αυτό, ερωτώ ότι, ρε παιδί μου έχει κάνει τρία κολέγια. Όταν ένα παίκτη, λένε πολλοί, έχει περάσει από τρία προγράμματα, γιατί, μην κοιτάτε τώρα που υπάρχουν και πέντα αιτίε, ε, στα πανεπιστήμια, ένα παίκτη δηλαδή μπορεί να έχει κάτσει και πέντε χρόνια, στο ίδιο πανεπιστήμιο μέχρι να γίνει επαγγελματία. Αυτό είναι και λίγο σημείο των καιρών. Άλλωστε, τα τελευταία χρόνια και λόγω του κορονοϊού και μετά είχε, είχαν δώσει και το δικαίωμα στου αθλητές να παίζουν άλλη μια χρονιά εφόσον ε, το κρίνουν εκείνη απαραίτητο. Παλαι, ε, παλαιότερα δε, που ήταν πιο strict η τετραετία, δηλαδή ήταν ο μέσος όρος τη τετραετία. Ας πούμε. Άμα στην τετραετία έβλεπες ότι ένας παίκτη έχει περάσει από τρία προγράμματα. Ήταν κακό ιονό. Ήταν ιονό ότι κάτι δεν έχει πάει καλά. Ότι αυτό ο παίκτη μπορεί να ήταν κακό χαρακτήρα, κακό ακαδημαϊκά, καυγατζή, ή δεν ξέρω τι προβλήματα μπορεί να έχει, τι παθογένεια στο παιδί. Και γι' αυτό άλλαζε περιβάλλον, μπα και αλλάξει και όλο αυτό. Μπα και βρει το δάσκαλό του κατά κάποιο τρόπο. Στην περίπτωση του Χοντζ δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Είμαι σίγουρο βασικά. Νομίζω ότι οι μεταγραφέ που έκανε εντό εισαγωγικών μεταγραφέ κατά τα χρόνια του στο κολέγιο ήταν ως προς το να, να βρίσκει πάντα ένα καλύτερο περιβάλλον φυσικά δεν ξέρω υπό ποιες συνθήκες γίνανε οι μετακινήσεις του αλλά η, η, η λογική πορεία των πραγμάτων λέει ότι να πάει από το State College ένα μικρό κολέγιο στο Cleveland ήταν ένα πρώτο βήμα, λογικό βήμα ήταν ένα σκαλοπάτι παραπάνω για την καριέρα του την κολεγιακή. αργότερα από το Cleveland State στο Missouri και τους Tigers ακόμη ένα σκαλοπάτι παραπάνω Οπότε έχει λογική η πορεία του, έβρισκε ε, καλύτερες ομάδες, καλύτερα προγράμματα, τον ζητούσαν και αυτά προφανώ για να πηγαίνει. Οπότε ε, δεν βλέπω κάτι κακό σε αυτό και αφού ολοκληρώνει λοιπόν αυτά τα χρόνια, τα παραγωγικά στο κολέγιο γιατί ήταν όλες τις σεζόν αρκετά παραγωγικές με νούμερα, με πολύ πληθωρικό παιχνίδι, συνήθως μεγάλη ρόλη, αρκετά πράγματα να δείξει, αρκετά πράγματα που από την day one μέχρι την μέρα της αποφύτησης του άλλαξαν. Ο Χόντς που έπαιξε πρώτη φορά κολεγιακά το 18 με το Χόντς που τελείωσε το 23 δεν ήταν ο ίδιος παίκτη σαφώς, ήταν αρκετά καλύτερος και πιο έμπειρος και πιο μεγάλος Σε ξαναλέω, κολυγιακό επίπεδο, μέχρι να φτάσουμε στο πέρσι και στο timing το οποίο ο Hodges λαμβάνει μέρο στο Summer League. Ήθιστε, είναι πολύ συνηθισμένο τα παιδιά να διεκδικούν πιθανότητε του way contract πλέον αυστηρά για το Summer League, μέσω, μέσω, του Summer League μάλλον, μήπως μπορέσουν και εξασφαλίσουν ένα τέτοιο είδους συμβόλαιο και ναι, ο Hodges, σε αντίθεση ας πούμε με ότι είδαμε πρόσφατα από τον Miles που Ήμασταν λίγο στη, σε μια κατάσταση να παρακολουθούμε λίγο τι κάνει ο Μάιλς, ο Μάικ Μάιλς Τζούνιορ στο Summer League με τους Rockets μήπως, και, μήπως τυχόν και παίξει καλά και του προτείνουν οι Rockets κάποιο είδους συνεργασία Είτε του Way λέμε τώρα είτε άμεση, εντάξει σενάρια κάνω αλλά για να φέρω λίγο το παράδειγμα Οπότε, μην κοιτάτε αυτό που κόπηκε. Ο Χότζ ήταν από τι περιπτώσει παίκτων που το κέρδισαν. Είχε κάνει πράγματι πολύ καλό Summer League, πολύ καλέ εμφανίσει πέρσι στο Las Vegas. Οπότε, του δόθηκε και αυτή η ευκαιρία, την κέρδισε μάλλον, του δόθηκε η ευκαιρία να παίξει στο θερινό πρωτάθλημα, την άρπαξε και μάλιστα μου είχε κάνει εντύπωση εκείνη την εποχή. Ε, φυσικά και έγινε θέμα ε, στα αμερικανικά μίντια η υπογραφή ενό παίκτη από τα British Virgin Islands. Στο NBA, είναι ο πρώτο ever, σαφώς, που από τη συγκεκριμένη χώρα, α πούμε, που υπογράφησε ομάδα του NBA. Και όταν επέστρεψε το παιδί, μετά από. Όταν ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στο Summer League και έβαλε την υπογραφή του στο συμβόλαιο με τους Lakers, μια πολύ μεγάλη στιγμή, επιστρέφει στην Τορτόλα και εκεί του, του έχουν ετοιμάσει. Μια υποδοχή, τρομερή, αποθέωση, μοναδική. Οι, οι κάτοικοι του νησιού, η οικογένειά του, σαφώ, όλοι. Ε, και ήταν μια πολύ μεγάλη γιορτή και μου είχε κάνει εντύπωση, θυμάμαι. Θυμάμαι δηλαδή να το παρακολουθώ εκείνη την περίοδο σε φάση wow. Ότι μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Βέβαια, σκέφτηκα μετά ότι ο okay, είναι μια ε, κλειστή κοινωνία ε, και όπω λέμε ότι και για το NBA είναι ένα thing ότι ο Χότζ ήταν ο, πρώτος πρώτο παίκτη σε από τα British Virgin Islands και γιατί τη συγκεκριμένη χώρα είναι μυθικών διαστάσεων επίτευγμα. Ένα παίκτη, ένα παιδί ουσιαστικά από αυτά τα μέρη να φτάσει να παίζει στο NBA. Είναι τεράστιο πράγμα. Μπορείτε με ένα απλό search στο Google να βρείτε τη σχετική τελετή που είχε γίνει στα μέρη του Χόντζ για να γιορτάσουν το συμβόλαιο του με τους Lakers γιατί στους Lakers ο Χόντζ ε, μπορεί να μην έπαιζε όλη τη χρονιά. Οκ, okay, ήταν two way το συμβόλαιο. Δηλαδή θα μοιραζόταν τα παιχνίδια. Ουσιαστικά θα ακροβατούσε, το πούμε απλά, μεταξύ πρώτη και ομάδα. Την κανονική ομάδα των Lakers του franchise και την South Bay Lakers. Την ομάδα την αναπτυξιακή που βρίσκεται στην G League. Αλλά μέσα από όλη αυτή την εμπειρία ο Χοντ θα ήταν συμπέκτη με τον LeBron. Προσέξτε. Με τον LeBron James. Μην πάει ο νου σα σε κανέναν άλλον, με τον Ντάντζελο Ράσελ, με τον ε, Άρντονι Ντέιβι, με τον ε, Καμ Ρέντι, με τον Ρούι Χατσιμούρα, τον Ιάπωνα, με τον Όστιν Ρίβ, δηλαδή παιδιά που έχουν παίξει στην εθνική ε, Αμερική τα τελευταία χρόνια και του έχουμε δει. Προπονητή Ντάρβιν ε, Χαμ, παλέμαχο forward 59χρονο που του χρόνου επιστρέφει στου Milwaukee Bucks ξανά Μαζί με τον Γιάννη ω lead assistant αυτή τη φορά. Την προηγούμενη φορά ήταν απλά στο επιτελείο του Μπούντεν Holzer σαν απλό βοηθό. Τώρα πριν θα είναι ο επικεφαλή στο staff των Bucks. Με αυτόν συνεργάστηκε πέρσι στο LA ο Holtz. Ήταν ο προπονητή που πούδωσε αυτά τα λίγα μεν. Εφτά παιχνίδια έπαιξε για την ακρίβεια στα Purple and Gold χρώματα των ε, Lakers ο Hodge. Πολύ μεγάλη εμπειρία σαφώ, δεν το συζητάμε. Μπορεί τα παιχνίδια να είναι λίγα. Μπορεί ο χρόνο συμμετοχή του στα αυτά τα παιχνίδια επίση να ήταν μικρό. Δεν ήταν μεγάλο. Είχε 7 συμμετοχέ με περίπου 5-6 λεπτά και ανάλογα στατιστικά. Εντάξει, τώρα δεν έχει νόημα. Είχε δύο πόντου μέσω όρο. Okay. Δεν έχει νόημα να εξετάσουμε τόσο το αγωνιστικό του δείγμα στου Lakers γιατί ήταν όπως μπορείτε να φανταστείτε, πολύ μετρημένα τα λεπτά του, σε γκάρμπα τις αγώνων, οπότε ήταν ο ρόλος του πολύ μικρός για να εξάγουμε ένα αγωνιστικό συμπέρασμα για τα όσα έδειξε ο Lakers, αλλά φυ φυσικά πρέπει να κρατήσουμε την εμπειρία που έχει πάρει από όλο αυτό. Στους Lakers υπέγραψε Ιούλιο, πριν ε, pre-season κλπ. ξεκίνησε σεζόν τέλειο Οκτωβρίου και αποχώρησε από τους Lakers τον Ιανουάριο. Έγινε wave και μετά Φύγες ε, στη Rip City Την ομάδα του ηθιγατρική των Blazers ε, Τη G League Οπότε είχε ένα τετράμινο Γεμάτο τετράμινο ε, Το οποίο το έζησε ως μέλος του οργανισμού των ε, Los Angeles Lakers Είναι ένα thing Ξαναλέω για έναν 25χρονο παίκτη Από τα British Virgin Islands Είναι κάτι, κάτι μεγάλο Θα μπορούσε ας πούμε να παίξει όλη τη χρονιά Στο αναπτυξιακό Να μην φτάσει να πάρει παιχνίδια Κανονικά στο NBA Συμβαίνει αυτό, υπάρχουν two way συμβόλαια που δεν σημαίνει ότι επειδή το υπέγραψε ο παίκτη, θα παίξει έστω και ένα μάτς με την ομάδα που το έχει υπογράψει. Δεν είναι και απαραίτητο. Ο Χοντζ βρήκε κάποιε ευκαιρίε, τι πήρε. Νομίζω ότι είναι πολύ καλέ παραστάσει. Ε, τι κουβαλάει αυτέ πλέον μαζί του. Ειδικά όταν αυτέ συλλέγονται στην πρώτη του χρονιά. Ήταν ρούκι πέρσι ο Χοντζ. Οπότε η πρώτη χρονιά να ξεκινάει κατά αυτόν τον τρόπο είναι αν μη τι άλλο ονειρικό για ένα παίκτη. Τώρα ε, θα μου πείτε ότι δεν δημιουργείται ένα πρόβλημα από το, το ότι δεν έχει πάρα πολύ χρόνο συμμετοχή. Στο top επίπεδο σίγουρα. Στο NBA δεν μπόρεσε να παίξει ούτε να δείξει πολλά πράγματα. Ωστόσο έπαιζε σταθερά στην αναπτυξιακή λίγα, στην G League και με του South Bay Lakers και με τη Rip City Remix, την ομάδα των Blazers στη θηγατρική όπως είπα. Εκεί μπορούμε να αντιλήσουμε στοιχεία για τον χόντζ, ωστόσο έχω ξαναπεί ότι το δείγμα δεν είναι το πιο ασφαλές. Δηλαδή, εγώ αν λάμβανα κάτι υπόψη περισσότερο θα ήταν το NCAA προσωπικά. Αλλά δεν μπορώ να αφήσω εντελώ στην άκρη τα πεπραγμένα του Hodge στο αναπτυξιακό γιατί πρώτα απ' όλα είναι και πολύ πρόσφατο το δείγμα, μερικούς μήνες πριν έπαιζε εκεί δηλαδή και δεύτερον είναι και ένα καλό δείγμα, δηλαδή okay, και νουμεράκια είχε και διάθεση μεγάλη. Υπήρχαν και παιχνίδια πολύ παραγωγικά που και αρκετού πόντου, που είχε στατιστικά έτσι δυνατά ενισχυμένα σε όλε τι κατηγορίε. Αν θέλετε να πούμε σιγά σιγά και κάποια πράγματα για το προφίλ του που έχουν αρκετό ενδιαφέρον, εκ πρώτη όψεω. Εγώ θα το πάω ανάποδα και θα ξεκινήσω από την πίσω πλευρά του παρκέ θεωρώντας ότι η άμυνα είναι πράγματι ένα από τα δυνατά χαρτιά του Ντιμόι ή αν δεν είναι ήδη εγώ βλέπω έναν αθλητή που έχει το potential σε περιβάλλον καστρίτη και σε συνεργασία με αυτόν τον προπονητή να γίνει ένας εξαιρετικός αμυντικός. Βλέπω την ύλη για κάτι τέτοιο. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας πω ότι ο Χότζ είναι ένα τέρα της άμυνας, ένας ε, παίκτη που θα καταπιεί τον οποιοδήποτε αντίπαλο, αλλά βλέπω και σωματικά ένα προφίλ που μπορεί να επακούσει να σε ένα τέτοιο ρόλο, αλλά και έναν τρόπο παιχνιδιού, που πράγματι δείχνει ότι ο παίκτη έχει αμυντικέ καταβολέ. Κι α είναι διάρρη και α θεωρείται το σκορ του πρώτου του προσών Άμυνα. Ε, καλή λοιπόν. Ξεκινάμε με μια καλή ε, διάθεση για την άμυνα του παίκτη. Καλά άκρα, μακρύ ε, και δυνατός Έχει αντίληψη στο αμυντικό κομμάτι ο Χοντζ. Ε, τον βλέπουμε συχνά να προσπαθεί με deflections να κλέψει μπάλε. Γενικά το κυνηγάει πολύ το κλέψιμο. Υπήρχαν, υπήρχε διάστημα που είχε δύο κλεψίματα μέσω όρο που είναι σαφώς ένα σημαντικό νούμερο Γενικά εγώ βλέπω και από το σκάουτινγκ από τα βίντεο ότι συχνά έχει καλές τοποθετήσεις αμυντικές Θα πιέσει σωστά στην μπάλα, θα πιέσει επίμονα στην μπάλα, δεν παρατάει φάσεις Και φυσικά όλο αυτό που περιγράφουμε περιέχει και ενέργεια καταβάλει δηλαδή ενέργεια στην άμυνα και οι θερμίδε, να το πω απλά στα μετώπιστε, δεν είναι καθόλου αδιάφορο. Γιατί για να τα κάνει αυτά, δηλαδή να κυνηγά το κλέψιμο, να βάζει τα χέρια σου δυνατά για αντιφλέξιον, να, να, σκέφτεσαι, να, είναι παίκτη που σκέφτεται, να βάζει το μυαλό σου να στροφάρει αμυντικά, όλα αυτά απαιτούν ενέργεια από τον αθλητή, έτσι. Ε, Καλέ κινήσει στα πόδια, τα χρησιμοποιεί καλά. Το βλέπω να περιγράφεται αυτό αρκετά και σε αμερικανικά reports. Είναι μια παρατήρηση πολύ κοινή ότι ξέρει να κινεί σωστά τα πόδια του και είναι σημαντικό αυτό στους guard και έχει μια ικανότητα πράγματι αυτό που σας έλεγα πριν να πιάσει έναν καλό επιθετικό παίκτη δηλαδή δεν ξέρω αν θα, τον, δηλαδή θα, θα λειτουργήσει ως Terminator και θα τον εξουδετερώσει και θα του κάνει του, θα αναγκάσει τον αντίπαλο σε ένα παιχνίδι 2 στα 10 shoot και δεν θα σου βάλει τίποτα αλλά μπορεί να του κάνει τη ζωή δύσκολη, μπορεί να τον πιέσει επίμονα, ακριβώ γιατί είναι πολύ πιεστικό παίκτη και το έχει πάρα πολύ στο μυαλό του. Ότι όταν κάνω πίεση στην μπάλα, το κάνω σωστά. Νομίζω ότι μπορεί πράγματι να δυσκολέψει πολλού αντιπάλου. Ειδικά θα το δούμε αυτό το φαινόμενο, νομίζω, να συμβαίνει στο EuroCup. Όπου και εκεί πράγματι θα υπάρχει ένα αρκετά υψηλό επίπεδο σε περιφερειακού αντίπαλων ομάδων. Δεν θα συνεχίσω με τα επιθετικά θετικά του, τα θετικά δηλαδή τη επίθεση, γιατί το είπα λίγο περδεμένα. Θα πω ένα αρνητικό για την άμυνα το οποίο ε, πηγάζει λίγο από το τακτικό κομμάτι γιατί δεν έχει βρεθεί σε τόσο στάνταρ ρόλο που να περιλαμβάνει και την άμυνα νομίζω. Υπάρχει μια κοινή, ε, μια κοινή παρατήρηση από Αμερικανούς σκάουτς που αναφέρουν ότι ναι μεν τα κάνει όλα αυτά στην άμυνα, οκ, okay, αλλά είναι λίγο απίθαρχος, ξεχνιέται κάποιες φορές, δηλαδή ξεχνάει το τακτικό πλάνο, τα ζητούμενα. Δηλαδή, σαν να φεύγει λίγο το μυαλό του. Δεν είναι ότι απίθαρχο δεν σημαίνει ότι απαραίτητα είναι ανυπάκουο στον προπονητή και του, του, δεν με νοιάζει. Δεν εννοούμε αυτό. Είναι ότι απλά κάποιε φορέ μπορεί και λόγω έλλειψη κέντρωση να συμβαίνει αυτό. Μπορεί και λίγο να θεωρεί ο ίδιο να παίρνει μια αμυντική πρωτοβουλία, να θεωρεί ότι αυτόν θα τον κόψω έτσι, θα τον περιορίσω έτσι και να πηγαίνει λίγο περίπατο το όποιο τακτικό πλάνο. Ε, νομίζω ότι αυτά είναι λίγο. Κουμπάκια που θα μπουν στη θέση του και θα πατηθούν ταυτόχρονα από τον Καστρίτη. Δηλαδή, ο Καστρίτη ξέρει πώ να διαχειριστεί του παίκτε και να του βγάλει τον καλό εαυτό. Ο Χοντζ, σα ξαναλέω, αμυντικά έχει μια πολύ καλή ύλη ή τουλάχιστον μια τέτοια βλέπω εγώ. Μπορεί τι να σα πω: Να έρθει εδώ το παιδί και να πει, Εδώ που έρχομαι, θα κάνω τον Superstar. και δεν θα χρειάζεται να παίζω άμυνα, θα χαλάω όλη μου την ενέργεια ε, στην επίθεση. Okay. Μπορεί να συμβεί και αυτό, αλλά τουλάχιστον υπάρχουν τα στοιχεία. Είναι εκεί μπροστά μας και νομίζω ότι ο Καστρίτης ε, θα μπορέσει να του τα βγάλει πάρα πολύ. Τώρα, επιθετικά, εγώ κρατάω πάρα πολύ ε, το πολύ μεγάλο range που έχει στο τρίποντο, δηλαδή σουτάρει και από μακρινέ αποστάσει, που είναι πάντα σημαντικό. Είναι ο δεύτερο παίκτη στο ρόστερ που σουτάρει από deep range μετά τον Ποχωρίδη, που κυρίω στην προηγούμενη θητεία του στον Άρη είχε πάρα πολλέ προσπάθειε. Αρκετά πέραν των 6,75, πολλά τρίποντα δηλαδή από τα 7 μέτρα, 7 7-10 κλπ. Ε, και ο Χότζ έχει ικανότητα στο πραγματικά μακρινό τρίποντο, που σίγουρα αυτό είναι ένα συν γιατί θα μπορεί να ανοίξει ακόμη περισσότερο μία άμυνα. Ε, δημιουργεί τρίποντα και για τον εαυτό του, σαφώ. Δημιουργεί σουτ και καταστάσεις Γενικώ σουτάρει και μετά τρίμπλα Σε αυτό το κομμάτι είναι πολύ καλό. Είναι ένα σουτέρ του 40%. Αν και πέρσι στην G League είχε 33 οκ, okay, λίγο το, το, περιβάλλον της G-League είναι λίγο αμφιλεγόμενο ως προς του Σουτέρ θεωρώ ότι πολλοί Σουτέρ βλέπουν το ποσοστό τους να υποχωρεί στην G-League γιατί το πλαίσιο είναι κάπως πιο χαλαρό γιατί θέλουν να δείξουν και πράγματα θα πάρουν ρε αδερφέ και τρία σουτ παραπάνω δεν βαριέσαι ξέρω εγώ και ας χαλάσω το ποσοστό μου είναι τέτοια η φύση της Λίγκας οπότε ήθιστε κάποιοι παίκτες που σουτάρουν καλά να μην σουτάρουν τόσο καλά σε θέμα ποσοστού Στη G League, γενικά όμω θεωρείται αξιόπιστο σουτέρ, είναι solid που λένε οι Αμερικανοί. Εκεί στο... Αν δεν κάνει 40% στον Άρη, είναι καλό και το 37, το 38, 36. Οτιδήποτε πάνω από αυτό. Εκεί γύρω είναι καλό θεωρώ εγώ. Όχι 30-33. Ε, μακάρι 40. Έτσι. Έχει δείξει ότι έχει την προδιαγραφή να είναι σουτέρ του 40%. Είναι καλό στερ. Συνεχίζω με τα επιθετικά. Γερό στα drives, δυνατό, σωματοδομικά. Κράφτη παίκτη, έτσι χαρακτηρίζεται. Μπορεί να σκοράρει απέναντι σε παίκτε με πιο μακριά άκρα, πιο ψηλά κορμιά. Παιδιά που έχουν μερικού πόντου παραπάνω σε ύψο δηλαδή που τον μαρκάρουν. Δεν φοβάται γενικά να πάει σε τράφικ. Έχει μια σκληράδα. Και έχει και μια αυτοπεποίθηση. Είναι καλό συνδυασμός αυτό. Δηλαδή, αν ο παίκτη αντέχει και την επαφή, να την επιδιώξει και μπορεί κιόλα να έχει λίγο και το αίσθημα ότι δεν φοβάμαι τώρα. Νιώθω καλά με τον εαυτό μου, με τι δυνατότητέ μου, μπορώ να την πάρω αυτή την προσπάθεια. Θα δούμε ένα καλό επιθετικό πακετάκι συνολικά από το Χοντζ, νομίζω. Δηλαδή, αν συνδυάσει το αξιόπιστο τριποντό του με τα όσα βλέπουμε να ισχύουν λίγο πολύ για τα drives του που δεν είναι αδιάφορα το έχει και αυτό στο παιχνίδι του γενικά μιλάμε για έναν scorer δηλαδή έναν παίκτη που τον βάζει μέσα να σου βάλει την μπάλα στο καλάθι ε, έχει το προφίλ γι' αυτό να το υπηρετήσει δεν ξέρω αν θα είναι τόσο instant scorer όσο ο Γκάλινατ που του δίνει την μπάλα και την μπουμπούναγε και μπορεί να ερχόταν από τον πάγκο κατευθείαν και μέσα στις τρεις πρώτες επιθέσεις που θα είχε πάρει να σου είχε βάλει 6 πόντους δεν ξέρω αν θα είναι τόσο instant το score που θα δίνει τόσο άμεσο δηλαδή και χωρίς πολλά πολλά και άνιωθο να το πω απλά ε, αλλά γενικά νομίζω ότι είναι μια περίπτωση που όπως είπα και στην αρχή του επεισόδου είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πρώτα απ' όλο αυτό ε, και ένα ακόμη σύν που ξέχασα και είναι κοινό και για άμυνα και για επίθεση ότι η αθλητικά είναι above the average παίκτη. δηλαδή καλό κορμί, γυμνασμένος παίκτη, αθλητικός ε, περιφερειακός που φαίνεται ότι είναι ένα παιδί που έχει δουλέψει αυτό το πράγμα, γιατί, οκ, okay, έχεις και φυσικά προσόντα, αλλά χρειάζεται και δουλειά. Οπότε, συνολικά, μιλάμε για ένα πακέτο καλό σε όλα του. Μία προσθήκη με potential, υπό την έννοια ότι δεν ξέρω αν μέσω του Άρη μπορεί ο Χόντ να κάνει μια τόσο απίθανη σεζόν που του χρόνου το καλοκαίρι θα έρθει μια ομάδα από το NBA και θα του πει σε θέλουμε να έρθει στη Λίγκα. Ε, δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα. Ο, ο Ναν στον Παναθηναϊκό σήκωσε την Ευρωλίγκα δεν είδα κάποια μάλλον το NBA να πει ότι πάρω από τον αν, α πούμε, που είναι, είναι υπεχταρά. Okay. Ε, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο θα αρκεί μια σεζόν στον Άρη για να τον κάνει να φτάσει ω εκεί. Μιλάω για ένα ευρωπαϊκό ποτένισσα λίγο αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι έχει πολύ μεγάλο. Εξάλλου και σε αναφορέ, λίγο πολύ είναι κοινό μυστικό ότι ο Χοντζ είναι ένα παίκτη που στο NBA θα μπορούσε να επιβιώσει για καιρό, για παραπάνω από μια σεζόν. Μόνο παίκτη ρόλου για κάποια λίγα λεπτά, ξέρετε, σε ομάδε όχι τη πρώτη ταχύτητα τη Λίγκα, σε τίποτα ομάδε με πολύ αρνητικά ρεκόρ και να έχει ένα ρόλο κάπω μικρό σε αυτέ τι ομάδε, α πούμε. Θα μπορούσε αν το κυνηγήσει ενδεχομένω να έχει βρει άλλη μια τέτοια προοπτική. Ε, νομίζω ότι το καλοκαίρι, τώρα το φετινό, ε, αν είχε επιμείνει παραπάνω, αν περίμενε δηλαδή και περισσότερο καιρό, ίσω να έβρισκε ξανά ένα συμβόλαιο γιατί. Ξαναλέω, έχει ένα πακετάκι και ένα ταλέντο ε, και μια ποιότητα που συμβαδίζουν με τη Λίγκα, αλλά ξαναλέω ότι ίσως να σκέφτηκε και ο ίδιος ότι δεν θέλω άλλη μια χρονιά στα 26 μου, που να είναι σαν την περσινή, που ουσιαστικά στο NBA έπαιξε λίγο και πιο πολύ ήταν η σεζόν του στην G League. Προτίμησε την Ευρώπη, προτίμησε τον Άρη που είναι καλό κλαμπ ε, σαν πρόγραμμα μπασκετικό ω προ την ανάδειξη παικτών με πολύ καλό προπονητή όπω ο Γιάννη Καστρίτη, με υψηλό επίπεδο αγώνων και μέσω τη Basket League, που είναι καλό πρωτάθλημα, και α λένε πολύ το αντίθετο. Εγώ βρίσκω πολλά. Εξάλλου είμαι φαν, έτσι. Το έχω ξαναπεί και βρίσκω πάρα πολλά συν για έναν παίκτη που έρχεται πρώτη φορά στην Ευρώπη. Αν η πρώτη του εμπειρία είναι στο ελληνικό πρωτάθλημα, είναι καλό νομίζω γιατί βουτάει στα βαθιά, μαθαίνει τακτική, μαθαίνει σκληρό τρόπο παιχνιδιού, βλέπει ότι δεν είναι επεξεγέλαση η κατάσταση. Οπότε νομίζω τον Χόντζ θα τον βοηθήσει και το ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά έλεγα κιόλα ότι θα βρει και ένα υψηλό επίπεδο αγώνων με Eurocup κτλ. Με υψηλού στόχου που έχει πλέον η ομάδα και για την κατάταξή τη στη Λίγκα, την ελληνική, αλλά και για καλά πράγματα στο Eurocup. Οπότε έρχεται και σε ανταγωνιστικό περιβάλλον. Νομίζω ότι θα του τα εξήγησαν, θα τα σκέφτηκε και ο ίδιος όλα αυτά και σου λέει ότι πιο πολύ θα μου κάνει καλό στην καριέρα μου σαν εξέλιξη και σαν προοπτική να γίνω καλύτερος και να μπορέσω μελλοντικά να διεκδικήσω και πιο πολλά λεφτά από τον μπάσκετ και όλα αυτά το να πάω σε ok, να, φύγω, να αφήσω ό,τι είπα και να πάω πολλά χιλιόμετρα μακριά για πρώτη μου φορά μόλις τη δεύτερη επαγγελματική μου σεζόν και, να... και εκεί που ήμουν πέρυσι φυσικά συμπέκτη με τον Λεμπρόν Τζέιμς και... ε, δηλαδή από το ένα άκρο στο άλλο ε, είναι λίγο θέλει σκέψη ε, όλο αυτό δηλαδή θέλει μια συνειδητοποίηση από τον αθλητή στο μυαλό του, στο mindset του να αλλάξει κάποια πράγματα τα σκέφτηκε και νομίζω ήρθε στον Άρη σε μια καλή επιλογή για την καριέρα του. Ξαναλέω, γιατί ο Άρη θα του προσφέρει ένα πολύ καλό πακέτο. Δεν αναφέρομαι στο οικονομικό, δεν έχω ιδέα ποιο είναι το οικονομικό. Έτσι, αναφέρομαι στο αγωνιστικό και το τι θα βρει εδώ και ποιο θα είναι ο ρόλο του. Για το ρόλο του, νομίζω ότι είναι ο παίκτη που θα φυτάρει δίπλα στο Βασίλη Τολιόπουλο, άσο και διάρη δηλαδή, το, το, περσινό. Το Λιόπουλος σε Γκάλινα, τα πούμε, ξέρω εγώ, με απλά λόγια και τώρα ο, ρόλο ρόλος πιστεύω και θα περιλαμβάνει σαφώς πολλά λεπτά έτσι και πάρα πολλές πρωτοβουλίες και πάρα πολλή ένταση στην επίθεση και πάρα πολύ χρώμα στις επιθέσεις του Άρη και, και εξυπνάδα γιατί είναι έξυπνος παίκτη όπως είπα και θέλω να δω όλο αυτό το πρόσεστο αμυντικό πώς θα πάει στα χέρια του Γκαστρίτη. Γιατί θα ξεκινήσει από έναν αριθμό λεπτών, σίγουρα, ο Χότς, όπως και κάθε παιδί του Δεν μπορεί να γίνει μια εκτίμηση λίγο πολύ ε, μπακαλίστικα, έτσι, πόσο θα παίζουν. Αλλά νομίζω ότι του Χόντ τα λεπτά θα τα δούμε να ανεβαίνουν ακόμη περισσότερο, χώρια του τι θα κάνει επιθετικά έτσι, αν πράγματι ξεκλειδώσει όλο αυτό το potential που πιστεύω ότι έχει στην άμυνα. Ε, και να πιέζει καλά την μπάλα και εξής, να, να τρελαίνει του αντιπάλους και όλο αυτό νομίζω θα το θα το αγαπήσει και ο Καστρίτης και θα το επιβραβεύσει και θα καταλάβει ότι θα είναι και πολύτιμο στην ομάδα του. Ε, πιστεύω θα πάει καλά η μεταγραφή. Είμαι αισιόδοξο. Είναι μια δύσκολη μετάβαση, έτσι να το πούμε. Ε, γιατί έχουμε πει πολλά ωραία πράγματα μέχρι τώρα, αλλά υπάρχουν και δυσκολίε στην περίπτωση του Χοντζ. Πρώτη φορά μακριά, πολύ μακριά από τη ΣΥΠΑ. Εντελώ καινούριο κόσμο, έτσι. Ε, θα παίζει τώρα από το, από το LA έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Είναι τεράστια η αλλαγή. Ε, μιλάμε τώρα για το γεωγραφικό κομμάτι και για το κομμάτι κόσμο τριγύρω, έτσι. Βάλτε και την νοοτροπία. Πώ βλέπουμε εμεί τον μπάσκετ εδώ, πώ το βλέπουν εκεί. Ε, Βάλτε τα οικονομικά δεδομένα. Δηλαδή, ακόμη δεν ξέρω, ξαναλέω πόσα πήρε από τον Άρη, τι υπέγραψε. Αλλά πέρσι, νομίζω το two way του ήταν 300.000 δολάρια. Δηλαδή δεν ήταν λίγα χρήματα, εντάξει. Για, για, ξεκίνημα, για πρώτη σεζόν παίκτη με του Way. Okay. Οπότε θέλει, θα θέλει και αυτό το χρόνο του την προσαρμογή του, πιστεύω. Και είναι μια περίπτωση που εμένα με έκανε να σκεφτώ, να αναρωτηθώ. Ε, παρόμοιοι παίκτε, πα, σε παρόμοιους στάτου μάλλον, που ήρθαν στον Άρη τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι πολύ, μην κοροϊδευόμαστε, εντάξει. Ξέρουμε πώ ψώνει η ομάδα τα τελευταία χρόνια και με τα οικονομικά δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ε, αλλά μου ήρθανε κάποιες περιπτώσεις, προσπαθούσα να κάνω ψηλό να βρω κάποια κοινά. Θυμήθηκα τον Τζέιλιν Μόρις που είχε παίξει στους Bucks και στη Wisconsin Herds, στην θηγατρική τους. Δηλαδή είχε λίγο αυτό το κοινό με τον Χότζο, με ότι και ο Μόρις ήταν σε ένα franchise μεγάλο, αλλά πιο πολύ μας είχε συστηθεί μέσω της αναπτυξιακής της ομάδας. Βέβαια ο Μόρι ήταν χαμαλίκι, εντάξει, άλλο τύπου παίκτη εντελώ, άλλο ταλέντο σε σχέση με το Χότζο. Ο Χότζο είναι πιο ταλαντούχο εννοείται. Ο άλλο ήταν αρκετά παίκτη ομάδα, αλλά εντάξει, όχι κάτι το ίδιο τρομπασκετικά. Ε, και πιο πριν πάμε σε ένα όνομα που το θυμάστε και πολύ μπορεί να μην το θυμάστε. Και ευχάριστα του Ντέβιν Μάρμπλ. Που ο Μάρμπλ θυμίζω είχε έρθει στον Άρη το 16 μετά από δύο σεζόν στου Ορλάντο Magic. Νομίζω ότι σαν ταλέντο, Πιο, πιο κοντά βρίσκονται οι περιπτώσει, οι δύο αυτέ. Χοντ και Μάρμπλ. Ο Μάρμπλ ήταν ταλαντούχος παίκτη. Είχε skills ο Μάρμπλ, είχε, είχε μια προοπτική καριέρα ε, σημαντική, άσχετα αν στον Άρη τα πράγματα δεν πήγαν καλά. Αργότερα από τον Άρη, τσούκου τσούκου, λίγο εδώ, λίγο εκεί, λίγο τρέντο κλπ. Έπαιξε μπάσκετ στην Ευρώπη, πήρε κάποια συμβόλαια, οκ. Okay, δεν, δεν έφτασε τι ε, πολύ υψηλέ προδιαγραφέ. Που είχε όταν ξεκίνησε την καριέρα του, ούτε έκανε τα τι τα, 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 παπάδε και τα όργια που μπορεί να περίμεναν πολύ ότι θα κάνει στον Άρη, αλλά κινήθηκε σε ένα αξιοπρεπέ πλαίσιο η καριέρα του Marvel. Ε, Αυτά λίγο πολύ για τον Χοντζ ε, που ξαναλέω είναι μια μεταγραφή που θα την περιμένουμε. Είναι μεταγραφή από αυτέ που γεννούν προσμονή ένα παιδί που δεν θα έχει εύκολο ξεκίνημα θεωρώ γιατί θα πρέπει να τον βοηθήσει και η ομάδα σε αυτή τη δυσκολία της μετάβασης. Ο Άρης έχει δείξει τα τελευταία χρόνια ότι μπορεί να κάνει adapt με καλό τρόπο παιδιά που δεν έχουν ανάλογες εμπειρίες, να ελαχιστοποιεί το χρόνο της προσαρμογής τους, να τους αγκαλιάζει σαν οργανισμός, να μην υπάρχει ουσιαστικά πολύ μεγάλο χάσμα σε αυτά που ξέρανε μέχρι τώρα και σε αυτά που μαθαίνουν από εδώ και τώρα. Οπότε όλη αυτή η διαδικασία τρέχει γρήγορα γενικά για τι πιο πολλέ περιπτώσει παικτών. Okay, θα μου πει κι άλλο ότι υπάρχει το παράδειγμα του Καρ που δεν έπαιξε. Δεν γίνεται να πάνε όλα καλά με όλου. Το ξαναλέω αυτό, το έχω ξαναπεί και είναι πολύ σημαντικό. Δεν σημαίνει ότι επειδή ο παίκτη μπορεί να βλέπουμε ότι έχει ένα ταλέντο και ένα βιογραφικό ότι θα παίξει και εδώ. Όχι, δεν υπογράφει κανεί συμβόλαιο με την επιτυχία. Ο Χόντ νομίζω πάντω ότι για να έχει φτάσει να κάνει κάποια παιχνίδια στους Lakers και γενικά να έχει και μια σεβαστή πορεία, decent πορεία κολυγιακά. Όλο αυτό δεν είναι τυχαίο. Υπάρχει μια ποιότητα, υπάρχει ταλέντο. Θα δούμε αν θα το ξεδιπλώσει και σε ποιο βαθμό στο Παλέντε Σπορ. Περιμένω προσωπικά πραγματάκια από τον Hodge, αλλά θέλω να τον δω και για ένα δείγμα αγώνων σημαντικό. Δηλαδή, νομίζω ότι τα πρώτα παιχνίδια θα είναι σίγουρα σημαντικά. Για τον Χοντ και για το, να κατανοήσουμε και λίγο το ρόλο του, που μπορεί να θεωρούμε ότι είναι ξεκάθαρο σε αυτή τη στιγμή, ότι okay, θα είναι ο Κίθανο παίξει, θα βάζει 20 πόντου σε κάθε μάτσα, δεν είναι τόσο απλό. έτσι Γιατί ξαναλέω ότι είναι και ο παράγοντα ο αμυντικό στη μέση. Οπότε λίγο, εγώ θα του δώσω και χρόνο προσωπικά. Δηλαδή, θα, θα του δώσω αρκετά παιχνίδια στο ξεκίνημα. Μπορεί δηλαδή, να, επειδή είναι και το πρόγραμμα έτσι, να πω αυτό και κλείνουμε. Ε, Τετάρτη Βενέτσια, μετά υπάρχει η Super Cup μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Δύο παιχνίδια. Οκ, okay, όσο. Α, εντάξει, να μην υπάρχει πολύ μεγάλη απέτηση στη Super Cup, αλλά είναι δύο παιχνίδια μέσα σε ένα 24ωρο ουσιαστικά. Υπάρχει μια κόπωση όλο αυτό. Έτσι. Ε, μετά υπάρχει το παιχνίδι με την Τουρκ. Μετά υπάρχει με την Aiko. Οπότε μέσα σε 10 μέρε. Ο Άριστα έχει παίξει πόσα παιχνίδια. Και μέσα σε αυτά τα παιχνίδια. Μπορεί ο Χόντ να σου έχει κάνει ένα μάτσο με 20 πόντου. Μπορεί να σου έχει κάνει και ένα μάτσο με 4 πόντου. Μπορεί να σου έχει κάνει και ένα μάτσο με 17. Μπορεί να σου έχει κάνει και ένα μάτσο με 6. Είναι τέτοια φύση επιθετικό παίκτη. Δεν ξέρει ακριβώ ότι θα έχει αυτό το consistency. Το consistency θα εξεταστεί για τον Χότζ. Θα το δούμε αν θα το έχει. Είναι ένα από τα στοιχεία που περιμένουμε πραγματικά να δούμε πώ θα τα πάει. Αν θα έχει σταθερότητα και διάρκεια στην απόδοσή του. Anyway, Νομίζω το τράβηξα αρκετά. Νομίζω σας κάλυψα. Ε, ήταν ένα επεισόδιο του Referee Wake Up, αρκετά γεμάτο, πλήρε για τον Hodge, Μια πολύ ενδιαφέρουσα προσθήκη. Νομίζω άξιζε τον κόπο όμω ε, να πούμε τόσα πραγματάκια για αυτόν τον παίκτη. Τον περιμένουμε φυσικά να τον δούμε. Ε, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τα ξαναλέμε στο επόμενο επεισόδιο. Και όπω σα είπα και στην αρχή, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι του Aris Media Factory στο YouTube. Back in my bag, and I ain't gotta brag, I do this shit for real. When we was down and we had nothing, we had to share a meal. We put the shit in overdrive with no steering wheel. Shorty throw that thing back in the pair of hills. Yeah, and she be riding on that thing like a Ferris wheel. Yeah, I love them dark skin, brown skin, caramel. you know it.